Καλησπέρα σας, κυρία Γιαμαλάκη. Καλησπέρα και ευχαριστώ που με καλέσατε. Είναι μια ευκαιρία να μιλήσουμε για το κέντρο μας και την πρόνοια στην περιφέρεια Κρήτης. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό, το θέμα της πρόνοιας, της κοινωνικής πρόνοιας. Υπάρχουν αρκετές δομές στο νησί μας. Δεν ξέρουμε όμως σε ποιο βαθμό λειτουργούν έτσι όπως θα θέλατε. Είναι στελεχωμένες, οι ανάγκες ποιες είναι? Θα ήθελα καταρχήν να αναφερθώ σε εκείνες τις δομές. Ναι. Καταρχήν, το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης έγινε μετά από έναν μνημονιακό ίσως νόμο, ο οποίος ένωσε όλες αυτές τις δομές με το 13 και έχει 8 παραρτήματα διάσπαρτα σε ολόκληρη την Κρήτη. Είναι το παράρτημα αποθεραπείας, θέλετε να σας τα αναφέρω? Έχετε βεβαίως, το χρόνο? Βεβαίως. Το παράρτημα αποθεραπείας και αποκατάστασης παιδιών με αναπηρία Ηρακλείου Κρήτης, που είναι η έδρα του στο Ηράκλειο, το παράρτημα αποθεραπείας αποκατάστασης παιδιών με αναπηρία Ηρακλείου Κρήτης, που είναι η έδρα του στην Πόμπια, το παράρτημα προστασίας παιδιού Ηρακλείου Κρήτης, που είναι στον Πόρο, στο Ηράκλειο πάλι, και έχουμε το παράρτημα ΑΜΕΑ Χανίων, το παράρτημα προστασίας παιδιών και νέων Χανίων, το παράρτημα προστασίας παιδιού Λασιθίου και το παράρτημα ΑΜΕΑ Λασιθίου, καθώς και το παράρτημα ΑΜΕΑ Ρεθύμνου. Όπως καταλαβαίνετε, είναι 8 παραρτήματα διάσπαρτα σε όλο το νησί μας. Η κεντρική του διοίκηση και η έδρα είναι στο Ηράκλειο. Εκείνο που ίσως προξενεί μια δυσλειτουργία είναι ότι κάποιες από τις κεντρικές μας δομές βρίσκονται στα παραρτήματα είτε του Χανίων είτε του Λασιθίου, και αυτό μας κάνει λίγο να έχουμε περισσότερο τρέξιμο. Όμως τα παραρτήματά μας έχουν ένα πληθυσμό που είναι ή παιδιά ή σε μεγαλύτερη σε ηλικία άνθρωποι, είτε με αναπηρία είτε γέροντες, τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας και οι ανάγκες είναι τεράστιες. Η ερώτησή σας τώρα ήταν αν αυτά τα παρατήματά μας είναι σε πολύ καλό βαθμό απαρτισμένα από προσωπικό, κυρίως θα μου πείτε. Και πόσα άτομα εξυπηρετούν? Είναι γύρω στα 300 άτομα σε όλα τα παραρτήματα. Και θα ήθελα εδώ να οι ωφελούμενοι μας, έτσι. Ναι. Για τους ωφελούμενους μας. Ναι, βεβαίως. 300 άτομα περίπου είναι, και υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι που ζητούν και χρήζουν της δικής μας βοήθειας καθημερινά. Οι εργαζόμενοι μας είναι αρκετοί, θα σας φανεί ο αριθμός, είναι γύρω στους 280-285, όμως είναι όσους ανθρώπους και αν έχουμε, πάλι θα πούμε ότι δεν μας φτάνουν. Είναι επίσης, η φύση, λέτε, τέτοια και των καθηκόντων τους και των παροχών. Η φύση των καθηκόντων τους και των παροχών είναι τέτοια που πραγματικά χωρίς αυτούς και χωρίς την υπερπροσφορά πέραν του εργασιακού τους, δηλαδή, και την κατάθεση ψυχής και αγάπης στα παραρτήματά μας, θα ήταν σχεδόν αδύνατη η λειτουργία των παραρτημάτων μας. Βεβαίως, αυτή τη στιγμή δεν είναι πολύ εύκολο, και τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης δεν ήταν πάρα πολύ εύκολη η πρόσληψη καινούριου ή περισσότερου προσωπικού. Όμως είχαμε, όπως θα ξέρετε, είχαμε ένα συνέδριο τις τελευταίες μέρες, 11 και 12 Οκτώβρη στο Ρέθυμνο, ένα συνέδριο που είναι θεσμός στο νησί μας, γίνεται κάθε χρόνο δηλαδή εδώ και 8 χρόνια, που ήταν το συνέδριο του παροχή, όπου μας επισκέφθηκε και μας τίμησε με την παρουσία της η Υπουργός, και εκεί λίγο μας είπε ότι το επόμενο διάστημα ίσως βρούμε τους τρόπους να έχουμε και άλλο πιο μόνιμη κατάσταση του προσωπικού μας, γιατί έχουμε πολλούς επικουρικούς, όπως ξέρετε, αυτό το διάστημα, και αυτό δυσκολεύει λίγο τη ζωή των εργαζομένων μας, αλλά και των ωφελουμένων μας. Ναι. Μας είπατε ότι υπάρχουν πάρα πολλές ανάγκες, λοιπόν. Δηλαδή, πολλά άτομα χρειάζονται τη βοήθειά σας στην αρρωγή του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας. Ναι, υπάρχουν. Και επίσης υπάρχουν
πάρα πολλές δομές ιδιωτικού, αν θέλετε, έτσι, χαρακτήρα, οι οποίες βέβαια και αυτές χρηματοδοτούνται από, σε ένα βαθμό με τύπου νοσήλια ή κάπως έτσι από το κράτος, όπου αυτή τη στιγμή υπάρχουν σε όλη την Κρήτη και τέτοιες δομές. Ο στόχος είναι η κοινωνική πρόνοια να κάνει μια έτσι, ας πούμε, ένωση αυτών των όλων των δομών, δηλαδή να μπορέσει να βρεθεί ένα πλαίσιο συνεργασίας τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου φορέα για την, και μόνο με μοναδικό στόχο την εξυπηρέτηση όσο περισσότερων ωφελουμένων στα παραρτήματά μας. Ναι, άλλωστε τα προβλήματα είναι τα ίδια, φανταζόμαστε εμείς. Ακριβώς. Απευθύνεστε σε συγκεκριμένους ανθρώπους, ναι, και βέβαια παιδιά. Ένα ζήτημα τώρα είναι, κυρία Γιαμαλάκη, το θέμα της αναδοχής και της υιοθεσίας. Ακριβώς. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο έχει, όπως ξέρετε, περάσει ένας τελευταίος νόμος από τη Βουλή των Ελλήνων, όπου δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αναδοχή και την υιοθεσία, γιατί η βασική φιλοσοφία που διέπει τούτη την ώρα αυτές τις δομές είναι η αποασυλοποίηση, δηλαδή όσο γίνεται περισσότερα άνθρωποι ωφελούμενοι μας να βγουν από τα τύπου ίδρυμα πια, ας πούμε, ζωή τους και να περάσουν κανονικά στην κοινωνία, αλλά αυτό επειδή πολλές φορές είναι λίγο δύσκολο και δεν είναι εύκολη αυτή η ιστορία, προσπαθούμε να βρούμε τους τρόπους και ένας από αυτούς τους τρόπους είναι η αναδοχή και η υιοθεσία. Ο φορέας ο οποίος υλοποιεί αυτό το πρόγραμμα πέραν από εμάς είναι η Περιφέρεια Κρήτης, όπου υπάρχει εκεί μία δομή με ανθρώπους οι οποίοι δημιουργούν τα Μητρώα. Το ένα Μητρώ είναι το Μητρώ των παιδιών, καταγράφουν δηλαδή τα παιδιά που υπάρχουν προς αναδοχή και υιοθεσία, και το δεύτερο Μητρώ είναι των ανθρώπων εκείνων που θα ήθελαν να πάρουν ως αναδοχή ή να υιοθετήσουν, γιατί πρώτα πρέπει να γίνει αναδοχή και στη συνέχεια υιοθεσία, παιδιά από τα ιδρύματα. Έχουμε μια εικόνα, κυρία Γιαμαλάκη, όσον αφορά... Δεν έχουμε, δυστυχώς. Θέλετε να με ρωτήσετε, ναι, τον αριθμό. Αναδόχους που ήδη υπάρχουν στη λίστα, υπάρχει ενδιαφέρον? Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Βέβαια πρέπει να ξέρετε ότι αυτοί οι άνθρωποι από τη στιγμή που θα κάνουν αίτηση μπορούν να αιτηθούν, δηλαδή να πάνε στην περιφέρεια της εμάς να κάνουν αίτηση για να μπουν στο Μητρώ, αυτό που σας εξήγησα πριν από λίγο, ναι, και αφού περάσουν ένα στάδιο εκπαίδευσης, δηλαδή σε συνεργασία με τις κοινωνικές δομές, και αν κριθούν κατάλληλοι για την αναδοχή, να περάσουν στο στάδιο της αναδοχής. Και κατόπιν, αφού περάσουν αυτό το στάδιο της αναδοχής, θα περάσουν και στο στάδιο της υιοθεσίας, εφόσον φυσικά το επιθυμούν και το θέλουν και εξακολουθούν να το θέλουν και οι ίδιοι και μπορέσουν να συντεριάξουν με το παιδί που θα είναι μαζί στην περίοδο της αναδοχής. Υπάρχει το ενδιαφέρον και για πολύ μικρά παιδιά και... Για πολύ μικρά κυρίως. Αυτό είναι ένα θέμα, γιατί σε πολλά από τα δικά μας τουλάχιστον παραρτήματα έχουμε μεγάλα παιδιά, έτσι, παιδιά στην εφηβεία κυρίως, τα οποία, εντάξει, υπάρχει και εκεί ενδιαφέρον, αλλά το μεγαλύτερο ενδιαφέρον μπορούμε να πούμε ότι επικεντρώνεται στα πολύ μικρή ηλικία παιδιά. Είναι εύκολη αυτή η διαδικασία? Είναι πολύ εύκολη. Τι εννοείται? Καταρχήν για την... Εγώ την βλέπω πολύ εύκολη, ίσως να μην είναι. Καταρχήν δεν συζητάμε ότι για να έρθει σε εσάς κάποιο άτομο ή ένα ζευγάρι, έχει την επιθυμία να μπει σε αυτή τη διαδικασία, έτσι. Να πάρει ένα παιδί, να το φροντίζει ως ανάδοχος, καταρχήν όπως είπατε, έτσι, ή παραμένοντας και ανάδοχος, είναι ξέροντας εκ των προτέρων ότι τα παιδιά αυτά έχουν κάποιες δυσκολίες, έχουν μεγαλώσει σε ένα δύσκολο περιβάλλον ενδεχομένως. Οπότε χρειάζεται να έχουν αυτή την όρεξη, τη δύναμη
για να προφανώς μπορέσουν να σταθούν σε αυτά τα παιδιά. Προφανώς. Ξεκινάμε από αυτό βέβαια. Βέβαια. Η αναδοχή μπορεί να γίνει και από ένα άτομο. Δηλαδή να μην είναι ένα ζευγάρι που να έρθει και να σας... Νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό από ένα άτομο. Υπάρχει ο νόμος βέβαια που τα ορίζει όλα τούτα. Ούτε στην αναδοχή. Δεν λέμε ούτε για... Ούτε στην αναδοχή. Μάλιστα. Θα πρέπει να είναι ζευγάρι. Το ζευγάρι βεβαίως μπορεί να είναι όποιο ζευγάρι. Έτσι. Ναι. Ο καινούριος νόμος δεν αποκλείει τα ζευγάρια... Και του ιδίου φίλου εννοείται. Και του ιδίου φίλου θα ήθελα να πω, ναι. Το ζήτημα είναι τα παιδιά αυτά που είναι ήδη ταλαιπωρημένα, κυρία Γιαμαλάκη, να εξασφαλίζεται να είναι σε ένα περιβάλλον που θα έχουν αγάπη, θα έχουν αυτά που έχουν στερηθεί. Δεν κολλάμε σε τύπους και να έχουν μια αγάπη αυτό και να μην ζουν σε τέσσερις τείχους λευκούς. Ξανά και χαίρομαι που το λέτε, δεν το συζητάμε, ξέρετε, αυτό. Ο νόμος αυτός έγινε διάσημος νόμος, ευτυχώς που έγινε βέβαια διάσημος, αλλά κυρίως όλοι στάθηκαν και κυρίως τα μέσα στο ότι ο νόμος προβλέπει τα ζευγάρια, τα ανάδοχα να είναι ζευγάρια ανεξαρτήτου φύλου. Και θυμάστε πάρα πολύ καλά και εσείς, θα το ζήσατε και στο σταθμό σας, ότι εκεί επικεντρωνόταν κυρίως ο δημόσιος διάλογος και όχι στην ουσία που είναι ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν τεράστια αποθέματα αγάπης που θέλουν να τα δώσουν και κάποια παιδιά περιμένουν εκείνα τα αποθέματα αγάπης να τα εισπράξουν. Είναι ένα ζήτημα, νομίζω ότι δεν υπάρχει κανείς που θα πει ότι είναι προτιμότερο να μείνει ένα παιδί στους τέσσερις λευκούς τείχους ενός ιδρύματος για ένα πολύ μεγάλο διάστημα της ζωής του. Υπήρξε όμως. Αυτό και να μην μπορεί να, να μπορέσει να μπει σε ένα περιβάλλον που θα του προσφέρει και τα προστοζήν και αγάπη. Γιατί, και αγάπη, έτσι, να ξεφύγει από αυτό το περιβάλλον που είναι ήδη. Δηλαδή κάποια πράγματα τώρα, είναι υπεράνω, πώς να το κάνουμε. Έτσι, αυτή τη στιγμή τα παιδιά μας, όχι μόνο τα δικά μας αλλά και σε άλλους χώρους που φιλοξενούνται, δεν στερούνται φαγητού. Ναι, προς Θεού δεν εννοώ, ναι, έτσι, καταλαβαίνετε πώς το λέω. Ναι. Όμως εκείνο που όσο μπορούμε και εμείς θα αγκαλιάζουμε και κυρίως οι εργαζόμενοι μας, και πάλι θέλω να σταθώ λίγο στους εργαζόμενους που προσφέρουν όλη αυτή την τεράστια έτσι, δουλειά, εκείνο που θα έχει περισσότερο ανάγκη ένα παιδί είναι η μεγάλη αγκαλιά που θα του δώσεις. Η αγάπη, η φροντίδα που όπως και να το κάνεις όταν είσαι σε ένα χώρο όπως είναι τα παραρτήματα, δεν είναι τόσο εξατομικευμένη. Δηλαδή, ναι, άλλο είναι να είσαι σε ένα χώρο δικό σου και άλλο είναι να μοιράζεσαι ένα χώρο που καμιά φορά εμένα μου αρέσει βέβαια και το μοίρασμα, αλλά όχι κάτω από αυτές τις συνθήκες. Ναι. Και οι οικογένειες βέβαια ζητούν που έχουν ήδη άλλα παιδιά. Βεβαίως. Και αυτό θα ήταν και το ιδανικότερο, ας πούμε. Αυτό είναι πολύ όμορφο γιατί το παιδί μπαίνει σε ένα χώρο, σε ένα περιβάλλον που υπάρχουν και άλλα παιδιά. Βλέπει την ισότιμη αγάπη που πρέπει να που τους παρέχεται μέσα εκεί και νιώθουν μια σιγουριά, μια ασφάλεια, μια αυτοπεποίθηση. Αυτή που χρειαζόμαστε όλοι και που εμείς την πήραμε από τις δικές μας οικογένειες και αυτά τα παιδιά δεν είχαν τη δυνατότητα να την έχουν. Δέχεστε κάποιος που θα μπορούσε, που μας ακούει τώρα και θα μπορούσε να συνεισφέρει με κάποιον τρόπο, είναι δεκτές κάποιες προσφορές, μια οικονομική ενίσχυση ή οτιδήποτε προς εσάς, προς το κέντρο? Όχι προς το κέντρο, προς τα... Ναι, και εσείς θα τον κατευθύνετε, ας ναι, πούμε, ναι, που μπορεί βεβαίως, να... Βεβαίως, βεβαίως. Εμείς βεβαίως σαν δημόσια πρόνοια έχουμε τους προϋπολογισμούς μας, αλλά το περίσσευμα της αγάπης από τους ανθρώπους όποιου τύπου είναι απολύτως αποδεκτό. Ναι, το λέω αυτό είναι για τους φίλους που ενδεχομένως δεν μπορούν να μπουν στη διαδικασία μιας άλλης αναδοχής, να προσφέρουν με άλλο τρόπο. Να προσφέρουν με άλλο τρόπο, σιγά σιγά. Άλλωστε, θα ήθελα και να το επισημάνω εδώ, όλα τα παραρτήματά μας έχουν συλλόγους φίλων, εθελοντές, οι οποίοι προσφέρουν τεράστια έργο
Και δεν είναι μόνο τα χρήματα που μπορούν να προσφέρουν. Μπορούν να πάρουν τα παιδιά μας να τα πάρουν μια βόλτα. Μπορούν να τα πάρουν, αφού βέβαια εγκριθεί από το δικό μας το παράρτημα, έτσι, και αφού δούμε ότι οι άνθρωποι αυτοί θα μπορούν να το κάνουν αυτό. Έχουμε κοινωνικούς λειτουργούς, έχουμε ψυχολόγους, έχουμε τέτοιο δυναμικό επιστημονικό που θα μπορούσε να το εγκρίνει. Αλλά η προσφορά των εθελοντών είναι ο τρίτος πυλώνας. Έτσι, δηλαδή είναι μια σημαντική προσφορά που έρχεται από ανθρώπους οι οποίοι προσφέρουν είτε τον ίδιο τους τον εαυτό, είτε βοηθώντας μέσα τα παιδιά, γιατί έχουμε εργαστήρια, έχουμε τέτοια πράγματα. Και υπάρχουν άνθρωποι που με πολύ προθυμία και αγάπη μας βοηθάνε σε αυτό το κομμάτι. Και αυτό είναι και παρήγορο, εξαιρετικό. Σίγουρα. Εξαιρετικό. Είναι εξαιρετικό και θέλω να συγχαρώ και από εδώ και από τη δικιά σας έτσι, την συχνότητα και μέσω εσάς αυτούς τους ανθρώπους να τους πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα μπράβο. Γιατί ξέρετε μπορείτε να αφήσετε τον ελεύθερο χρόνο σας. Ο ελεύθερος χρόνος είναι πολύτιμος για κάθε άνθρωπο και να τον αφιερώσεις σε ένα παιδάκι, να τον πας μια βόλτα ή να τον πας σινεμά ή να το... κάτι να κάνεις μαζί του ή να παίξεις μαζί του ένα παιχνίδι αν δεν μπορεί να μετακινηθεί, ναι. Είναι σπουδαία πολύ σημαντικό. Προσφορά. Πολύ σπουδαία σημαντικό. Προσφορά. Και έρχονται και μέρες σιγά σιγά γιορτινές. Ναι. Εμείς κυρία Γεμαλάκη σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οτιδήποτε χρειαστείτε εμείς είμαστε στη διάθεσή σας ιδιαίτερο. Για τα παιδιά αυτά πρωτίστως. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερος γιατί ξέρετε το δικό μας το θέμα, η πρόνοια δηλαδή δεν είναι ένα θέμα από εκείνα που παίζει συνεχώς. Ναι. Είναι ένα θέμα που πρέπει όποιος να σκύψει λιγάκι για να μας δει. Και το ότι μας δίνετε σήμερα το λόγο θεωρώ ότι σκύψατε λιγάκι σε εμάς και σας ευχαριστούμε. Εμείς με χαρά μας. Καλή συνέχεια ευχόμαστε. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και εσείς. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ επίσης. Yeah.